Οι μαθητές του δεύτερου γυμνάσιου της Νέας Ιωνίας ενημερώθηκαν σήμερα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ με ασφάλεια στο πλαίσιο του πιλωτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο που εφαρμόζεται αρχικά στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας. Η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ βρέθηκε το μεσημέρι στο δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας και παρακολούθησε το θεωρητικό αλλά και το βιωματικό στάδιο του προγράμματος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο, έχω συζητήσει και με τα παιδιά, γιατί τους αποκαλύπτει τις παγίδες οι οποίες υπάρχουν. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι παιδιά τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ως επιμορφωτές κατά κάποιο τρόπο, μου είπαν ότι ακόμη και για αυτή τη γενιά που είναι πολύ εξοικειωμένη, οι παγίδες είναι καθημερινές. Επιλέξει μου είπαν, η ζούγκλα είναι εκεί πέρα. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα αυτό γίνεται από ενημερωμένους. Σε συνεργασία με ενημερωμένους επιμορφωτές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και την Αστυνομική Διεύθυνση Μαθητικής, συμμετέχουν και εθελοντές από το Πανεπιστήμιο και η μαζικότητα στη συμμετοχή, ο βιωματικός τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται, έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Η Διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας σημείωσε τη σπουδαιότητα της σωστής ενημέρωσης των εφήβων σχετικά με τους κινδύνους και τις παγίδες του διαδικτύου. Η αλήθεια είναι ότι είμαι έντονα προβληματισμένη το τελευταίο διάστημα με την χρήση, την αλόγιστη από τους εφήβους του διαδικτύου. Διαμαρτυρήθηκα πρόσφατα σε μέσα ενημέρωσης ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ εκτεθειμένα και με τις ομαδικές και με το TikTok στο να διαδίδονται διάφορα βίντεο, κατά τη γνώμη μου, απάνθρωπα, δηλαδή να κλωτσάνε μαθητές. Ένας μαθητής του σχολείου μας, μάλιστα, προ λίγου καιρού ήταν θύμα μιας τέτοιας δράσης και θεωρώ ότι λειτουργήσε πάρα πολύ άμεσα και το Πανεπιστήμιο σε πρόσκλησή μας και στην αστυνομία, ώστε να δοθούν λίγες δικλείδες ασφαλείας από τέτοια περιστατικά. Η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας είναι καθοριστική ως προς την υλοποίηση του προγράμματος για την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο. Αναμέναμε από την αρχή αυτού του προγράμματος ότι θα υπάρχει μια ευρία ανταπόκριση από τους μαθητές. Αυτό που βλέπουμε κατά τη δεύτερη συνάντηση που επακολουθεί σήμερα είναι ότι είναι τρομακτική η συμμετοχή των μαθητών. Οι γνώσεις τους είναι ιδιαίτερα προχωρημένες όσον αφορά το αντικείμενο του διαδικτύου και δίνουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον. Και από πλευράς μας πιστεύουμε ότι οι συμβουλές που τους δίνουμε είναι to the point, δηλαδή ακριβώς εκεί που χωλαίνουν στην περιήγησή τους, τους βοηθάει να περιηγούνται με ασφάλεια αλλά και να μπορέσουν να αποκρυπτογραφήσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους του διαδικτύου. Για τους μαθητές θεωρώ ότι πλέον έχουν γίνει αυτά τα στοιχεία σημεία επιβίωσης, διότι το ίντερνετ είναι μέσα στη ζωή μας εντελώς, οπότε τα παιδιά πρέπει να τα γνωρίζουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν με ασφάλεια. Να σημειωθεί ότι πριν το ενημερωτικό σεμινάριο για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, μαθητές Ρωμά του δεύτερου γυμνασίου Νέας Ιωνίας παρουσίασαν στην Υφυπουργό Παιδείας το θεατρικό δρόμενο που είχαν ετοιμάσει για την ημέρα μνήμης των Εβραίων θυμάτων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θανατώθηκαν στα γερμανικά κρεματόρια σχεδόν 500.000 Εβραίοι Ρωμά, δηλαδή ο μισός σχεδόν πληθυσμός των Ρωμά στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Αυτό που είδατε πριν είναι εκείνο το δρόμενο που θα βλέπαμε την ημέρα που γιορτάζαμε τη μνήμη των Εβραίων μαρτύρων του Ολοκαυτώματος, αλλά λόγω του κακού καιρού τα παιδιά δεν μπόρεσαν να το παρουσιάσουν. Και εκείνο το οποίο με επεσήμαναν οι εκπαιδευτικοί είναι όχι μόνο η διάθεση των παιδιών να συμμετέχουν, αλλά και το πόσο εύκολα αυτό το παρουσίασαν, το έμαθαν, το υλοποίησαν, γιατί το ήθελαν και το ένιωθαν. Είχαν ετοιμάσει ένα δρόμενο που λέγονταν «Το όνομά μου είναι», και παρουσίαζε ο καθένας την ιστορία ζωής, γιατί δεν ήταν μόνο θύματα αριθμητικά, ήταν ονόματα, ήταν άτομα που είχαν τις δικές τους ζωές, έστω και αν η ζωή τους είναι νομαδική και από εμάς πολλές φορές στερεοτυπικά αμφισβητούμενη ή υποτιμούμενη.